Αυτά. Πρώτη εδώ. Α. Από σήμερα λοιπόν η Σαρακοστή, από χθες μάλλον, από χθες, ναι. Γιορτάζουμε τις 40 μέρες μακριά από κρέας, από όλες τις σαρκικές και μη απολαύσεις. Όντως. Βεβαίως. Τρώμε μόνο ό,τι βγάζει η μάνα φύση, χωρίς να το επεξεργαστούμε, ούτε γάλα τότε τίποτα. Έτσι. Και ελιά, ντοματούλα. Πού να δασκαλάκισε. Ναι. Έτσι. Ξαναλέω, αποφεύγουμε όλες τις απολαύσεις, σαρκικές και μη. Ο τσιγάρο δηλαδή. Τα πάντα. Αμαρτένο δηλαδή. Και μετά από αυτό επιστρέφουμε, πάμε, παίρνουμε το Άγιο Φως όπως κάνει ένας φίλος από το αεροδρόμιο. Έτσι. Κυριακή του, όχι, Σάββατο απόγευμα. Σάββατο βραδάκι. Σάββατο βραδάκι, σωστά. 9-9. Μετά πηγαίνουμε, τρώμε τη μαγειρίδα μας και την Κυριακή του Πάσχα τα ρημάζουμε όλα. Αλλά θέλει υπομονή. Και μετά μας πηγαίνει. Μπορείτε να την κάνετε. Μπορείτε να την κάνετε, παιδιά, την υπομονή. Εδώ σας θέλω. Όχι. Εγώ είμαι ειλικρινής. Εδώ σας θέλω. Μεγάλη εβδομάδα, ναι, απέχω από όλα. Πολλές απολαύσεις. Μπράβο, Νίκο. Αλλά πλην του τσιγάρου. Ναι. Αλλά τις προηγούμενες. Ναι, όχι. Αλλά βλέπεις, δεν το κερδίζεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο είναι η μεγαλύτερη σου απόλαυση, δεν μπορείς να το στερηθείς μία εβδομάδα. Κοίτα, να σου πω. Άρα, πώς θα ζητήσεις θέση στο βασίλειο των ουρανών, για πες μου λίγο. Πώς θα εμφανιστείς εσύ και όταν έρθει εκείνη η ώρα και θα τον κοιτάξεις στα μάτια και θα του πεις: ορίστε, ήρθα, θέλω να πάω στο παράδεισο. Κάτσε, ρε φίλε. Μεγάλη εβδομάδα, πάω πουφά. Πώς θα γίνει. Ο άλλος από δίπλα. Κατάλαβα. Στη βασίλεια των ουρανών. Στη βασιλεία των ουρανών, μάλλον. Στη βασιλεία των ουρανών. Ναι. Ωραία. Αν είχαμε δίκτυο, θα βάζαμε και την κατάλληλη μουσική υπόκριση. Αλλά δεν έχουμε δίκτυο, έτσι. Κάθε εβδομάδα να με εδώ πέρα σε εμάς γίνονται όλα. Πάντα 6.30 7.30 θα κάνετε πειράματα. Άντε να πούμε, να πούμε, να πούμε. Ενίοτε και μετά τις 7.30. Α, ναι. Ναι. Το καταγγέλουμε. Καμένη γη αφήνεται. Να μην βάλουμε λίγο γαϊτάνο τώρα να πει πίσω. Λοιπόν, έχω να δηλώσω ότι δεν υπάρχει πιο μούφα γιορτή από την Καθαρά Δευτέρα. Αν εξαιρέσει ότι κολλάει πάντα, ότι κολλάει τριήμερο. Είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη μούφα, από τις μεγαλύτερες μούφες που έχουμε. Στη λογική ότι. Επιχειρηματολόγηση. Καταρχάς, το φαγητό, το σαρακοστιανό τραπέζι, πιστεύω ότι είναι μία. Μη. Παιδί μου τώρα. Μη. Ίσως να θεωρώ ότι δεν είμαι πολύ μεγάλος φαν των θαλασσινών. Δηλαδή, κακώς. Τα ψάρια μου αρέσουν. Τα μαλάκια τα θαλασσινά. Ναι. Δηλαδή, καλαμάρια, γαρίδες. Τις γαρίδες δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί τις θεωρώ πολύ υπερτιμημένες. Πολύ. Εγώ προσωπικά. Όχι. Εντάξει, υποκειμενικό είναι αυτό. Ναι, οκ. Okay. Τα καλαμάρια γενικότερα ποτέ δεν με έψιναν. Γαρίδες σαγανάκι, δηλαδή. Μύδια, στρίδια είναι ωραία. Σταμάτα. Δεν μπορώ να καταλάβω την όλη φασαρία, καταλαβες. Είναι αφροδισιακά. Το ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ψήνομαι πάρα πολύ. Όχι, ε. Δεν μπορώ να πω ότι ψήνομαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Συν το ότι επειδή είναι Καθαρά Δευτέρα, ξέρεις, περισσότερο ναι, τι θα κάνουμε, που θα πάμε να πιούμε ένα ούζο, ένα τσίπρο, ξέρω εγώ τι πίνει ο καθένας. Ναι, άντε να πάμε, πού να πάμε, ξέρω εγώ εκεί. Ναι, πάρ' τον τηλέφωνο, θα πάμε, πόσοι θα είμαστε. Α, εμείς δεν μπορούμε. Α, εμείς θα φύγουμε τριήμερο. Α, φύγαμε, δεν ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Και ξέρεις, πας και τρως, ρε παιδί μου, και έχει πολύ κόσμο. Χθες είχε πολύ καλή μέρα το μεταξύ, όταν πανηγύρι παντού. Γιατί η μέρα ήταν καλοκαιρινή. Ωραία. Τώρα σπάνε θα πεις τώρα κάτσα, σπίνα μαγειρές. Παραπέξω. Ναι, ρε παιδί μου, αν θες να πας έξω λίγο έτσι να χαρίσεις και τη μέρα, ας πούμε, αν είναι καλή όπως θες. Άμα έχεις πιτσιρίκια, να πάμε να μολύσουμε το χαρταετό, δεν ξέρει να μολάει, το 10% ξέρει να μολάει χαρταετό, όλοι οι άλλοι είναι. Χρόνια έχω να πετάξω. Τι εννοείς, Νίκο? Χαρταετό. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κυριολεκτικά. Δημοσιογραφικά. Ποτέ. 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 Ομολογώ την ατάκα πετάσα ετών. Την έχω ακούσει πρώτη φορά για δημοσιογραφικό λόγο. Δηλαδή δεν ήξερα ότι υπήρχε πριν κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν ήξερα το αμολά ετών. Τι κάνεις από. Πετάσα ετών, κατάλαβα. Αμολά καλούμπα. Ναι, δεν το ήξερα. Επίσης, αν το καλοσκεφτείς, δεν έχει κάποια βάση το πετάσα ετών. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, οκ. Okay. Σου λέω. Γενικότερα, αν βγάλεις απ' έξω ότι κάθεται κολλάει τριήμερο. Και ακόμα και για εμάς, ας πούμε, ρε παιδί μου. Είναι πιο χαλαρή μέρα, ρε παιδί μου. Παρότι ήταν μετά από μια πολύ πετυχημένη αγωνιστική, ακόμα μια φορά. Είναι πιο χαλαρή μέρα, πώς και να το κάνουμε. Θα κάνεις μια βόλτα, ένα φαγητό θα το κάνεις, τέλος πάντων. Αλλά σου λέω, θεωρώ λίγο μούφα. Για μένα την όλη γιορτή. Είναι μια ακόμα ευκαιρία. Νομίζω είναι unpopular η opinion μου, αλλά τι να κάνω, αυτή είναι. Όχι, εντάξει, κοίτα, ούτε εμένα με τρελαίνει. Θεωρώ ότι είναι ακόμα μια ευκαιρία για να φάμε. Λες και όλες οι υπόλοιπες μέρες δεν τρώμε, ας πούμε. Ναι, αλλά έχουμε αναλύσει, Νίκο, αυτό το πράγμα. Ότι υποτίθεται ότι ξεκινάει η νηστεία. Μαζεύει την οικογένεια. Καθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη μέρα της νηστείας. Δηλαδή τρως αυτά γιατί υποτίθεται είναι νηστίσιμα. Η νηστεία όμως έχει και ένα τέτοιο ότι. Η νηστεία δεν σημαίνει να τρως πολύ. Ακριβώς. Σημαίνει ότι στερεί σε πράγματα τα οποία τα χαίρεσαι τις άλλες μέρες.
Έτσι. Αν δηλαδή δεν αν την Κυριακή δηλαδή πλακωθεί στο φαγητό και μετά την καθαρά Δευτέρα πα και πλακώσει καλαμάρια, γαρίδε, ξέρω εγώ, ταραμάδε και δεν συμμαζεύεται. Ποια νηστεία, δηλαδή την έχουμε ρημάξει. Χθε όταν μεταξύ μου, στο τσάκι να πιαστώ με κάποιον στα χέρια στον δρόμο. Έλα ρε Νίκο τώρα, έλα ρε αγόρι μου, γιατί. Πολύ μπρουτάλ έχει γίνει η χώρα, βλέπω αυτό το τρίμερο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρώτη μέρα σαν κακοστή. Όλοι σα βλέπω είστε. Ήμουνα... με τα όπλα στο χέρι. Γιατί, Νίκο. Χάρηκα τον εαυτό μου πραγματικά για την αυτοσυγκράτηση που είχα σε πρώτη φάση όσον αφορά το λεκτικό. Το λεκτικό, δηλαδή, τι εννοεί. Δηλαδή, ήμουν... τι σου κατέβασε ο φίλο. Ήμουν ευγενικό. Καθαρά Δευτέρα. Πάρα πολύ ευγενικό. Που σου λέω, εγώ επειδή είμαι ειλικρινή και φορά παντελόνια, το λάθο. Την έκανε τη λακία μου. Ναι, το έχω κάνει εγώ. Πρόσεξε τώρα τι έχει γίνει. Δεν βγήκαμε έξω. Ναι. Θες έτσι. Ναι. Και του λέω του δικού μου ρε παιδί μου, θέλετε να πάω να πάρω κάτι να φάμε έτσι ψάρι. Ωραία, άντε. Σα το σκαουμπόκι, εσύ ήταν ένα long range. Αυτό να πάρει. Ναι, λοιπόν, και πάω. Γεια σα, αυτό 3 ώρα. Ναι. Και πάω σε ένα μαγαζί κάτω εκεί πέρα στην παραλία τη Περέα τέλο πάντων. Μάλιστα. Παπαδόπουλο γράψε. Όπου έχω πάρει 2 ώρε νωρίτερα τηλέφωνο, ναι. Παραγγείλω συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Λέει 3 ώρα θα είναι έτοιμα. Ωραία, 3 ώρα λοιπόν. Βρίζουν οι άλλοι από εκεί λένε πω από το πλάκ να έρθει από τώρα. Άιντε με μάθει γι' αυτό ξεκλίνει. Λοιπόν. Ναι, λοιπόν, πάω 3 ώρα. Τώρα υποβλάκα 3. Α, οκ. Εντάξει, μία ώρα ακόμα. Έλα, πάω 3 ώρα. Εν τω μεταξύ, η Συμπερία γινόταν χθες κλάμα. Πάρα πολύ. Χθες γινόταν παντού κλάμα. Ήταν και η μέρα που βόλεψε πολύ, είχε πολύ καλό καιρό. Πρόσεξε. Και λέω τώρα εγώ, με το φτωχό μου το μυαλό, παρκάρω μπροστά στην είσοδο μια οικοδομή. Με πιλωτή. Εντάξει. Βγαίνει μόνο ένα μάξι από εκεί. Ναι. Λέω θα κάνω 2-3 λεπτά. Okay. Λες εμένα θα κάτσει να βγει. Φυσικά βγαίνει εκείνη την ώρα. Πρόσεξε, όχι. Θα σου πω, περίμενε. Μπαίνω ρε παιδί μου μέσα στο μαγαζί. Καλησπέρα, όπως είπε και ο Νίκος, τώρα Παπαδόπουλος. Έλα, ήρθε, πλάκα θα τα πάρει. Αυτό. Έτοιμα είναι, όχι. Δεν ήταν έτοιμα. Τώρα να περιμένει, ναι. Δεν ήταν έτοιμα. Φυσικά και δεν θα ήταν έτοιμα, γιατί ήταν κλάμα τέλος πάντων. Εννοείται. Και λέω, οκ, λέω σε πόση ώρα να έρθω. Λέει τώρα τι ώρα, λέω 3. Ελάτε, 5. Έλα κατά 4 παρά 10. Καλώς. Οκ. Εντάξει. Εδώ λίγοι μας γράψατε στα να μην πω τι. 2 λεπτά το μεταξύ. Ναι. Και πάω και βλέπω τον ένα τον ελαιοκαθαριστή στο αμάξι σηκωμένο. Μάλιστα. Πάω να τον κατεβάσω. Κοίτα ένα τύπο εκεί πέρα. Δεν το χαρακτήριζε στον αέρα. Το κοιτούσε κιόλα, περίμενε, δηλαδή να έρθει. Ο οποίο ήταν με τη γυναίκα του και την κόρη του. Μάλιστα. Και κυρίω γι' αυτό δεν εξέφυγα κι εγώ περισσότερο. Μάλιστα. Και έρχεται με ένα εύρο και εγώ αδελφέ λέει τι να κάνω, λέει. Άμα θέλω να βγω, άμα κάνω ένα θέμα, του λέω 2 λεπτά έκανα, του λέω και φεύγω, του λέω. Το αμάξι ξεκλείδω το σκέψη το είχα αφήσει. Γιατί λέω μπαμπαμ θα γίνει δουλειά. Μπήκα μπαμπαμ, αλλά βγήκα με δύο χέρια. Ναι. Και τι να κάνω, λέει τώρα, φωνά. Τι πρέπει να κάνω, θα φωνάξω του μπάτσου. Του λέω πρώτα απ' όλα, του λέω δεν χρειάζεται να φωνάζει. Με βλέπει να φωνάζει, του λέω. Μίλα καλύτερα, του λέω πω σου μιλάω κι εγώ. Θα μιλά με τον ίδιο τρόπο, λέω. Και πρόσεξε. Πάει να φύγει, του λέω δεν θα βγει. Όχι, του λέω τότε γιατί με το κάνει όλο αυτό το σκηνικό. Και μπαίνω μέσα στα μάξι και φεύγω τα νεύρα μου. Για να μην γίνει τίποτα, για να μην ξεφύγω λεκτικά. Περισσότερο γιατί ήταν και η γυναίκα του και η κόρη του εκεί πέρα και την ώρα. Ωραία. Που εγώ σου λέω βλακία μου, ρε φίλε, το παραδέχομαι, μου πάρει μπροστά στην οικοδομή. Οκ, okay, το παραδέχομαι. Αλλά και εσύ, μην εκμεταλλεύεσαι ότι εγώ είμαι ευγενικό. Τώρα σε εκμεταλλεύτηκε, Νίκο, ε. 100. Πάνω σε έτσι όπω μου το περιέγραψε, δεν νομίζω ότι ήσουν κοντά στο να πιέσει τα χέρια. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι κόλλησαν και δύο κεφάλια που θα σου κάνω να σε δείξω κατά. Κοντά ήμασταν. Αλλά. Έτσι όπω το περιέγραψε, επειδή είχα περισσότερα, καλά, επειδή είχα περισσότερα νεύρα με το φαγητό. Έχει κάποιο μπάχαλο, μάλλον γι' αυτό θα έπρεπε να δώσει πολύ περισσότερη τέτοια. Μπάχαλα έχουμε ζήσει στα σχολικά χρόνια. Στα σχολικά χρόνια. Μετά όχι, μετά ηρεμήσαμε. Εγώ είχα τον εκνευρισμό με το φαγητό εδώ μεταξύ. Γιατί λέω. Νίκο, συγγνώμη που στο λέω, φίλε, αλλά νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο το ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Να σου. Εκτό και αν ήταν κολλητό σου στο μαγαζί, ρε παιδί μου, εντελώ. Ναι. Που να τον έβγαλε και έλεγε αδελφέ. Όχι. Ρε, εσύ ξέρω τώρα, σε ρημάζω, ρε φίλε, αλλά να επειδή δεν θα βγούμε, ξέρω εγώ, το κάνει για μένα, φίλε. Ναι, μου. Ναι, ναι, ναι. Και να ναι. Πει ναι, αν είναι τριτογνωστό, δεν είμαστε πελάτε και τέτοια. Τέτοια μέρα, φίλε. Ναι. 4 παρα 10 τα έχει έτοιμα. 4. Πάω 4 παρα 10. Ναι, ναι, φυσικά. Πάω 4 παρα 10. Περίμενα κανένα. 25 λεπτά περίμενα. Ναι, ναι, όσο θα σου τα ετοίμαζε, άμα ήσουν εκεί. 4 δηλαδή, και 4. Okay. Τα παίρνω, φεύγω. Ναι. Λέω πηγαίνοντας στο σπίτι, λέω από μέσα μου. Τραβάει και ένα γλυκάκι μετά τώρα. Ξαναβγαίνει από το σπίτι, σιγά. Όχι. Α, είχε σπίτι. Πιο κάτω το σπίτι έχει ένα πολύ γνωστό ζαχαροπλαστείο. Μάλιστα. Σταματάω, στο οποίο επίση γινόταν κλάμα. Ναι. Τρομερά πράγματα. Και εκεί που ήμουν ωριακά να σκοτώ, να φύγω γιατί βαρέθηκα να περιμένω. Έρχεται μια πολύ ωραία δεσποινίδα έτσι. Ευγενικά, γεια σα, θα πάρετε κτλ. Έκανα και εκεί τη δουλειά μου. Καθίσαμε στο τραπέζι 5 παρα 20. Με αυτά και με αυτά. Με αυτά και με αυτά, στο μάχη μα έχει φτάσει στην πλάτη, Νίκο, μέχρι να φάμε. Εντάξει. Πώ θα με τα πλακώσουμε. 5 παρα 20 το τραπέζι και ξανά με ένα κόντρα φαγητό το βράδυ. Και το βράδυ, γιατί δεν Νίκο ξανά. Γιατί βγήκαμε για ένα καφέ τίμιο εκεί πέρα μετά και ήμασταν παρέα και ήταν μεγάλη παρέα. Λέει μετά, μπα φάμε κάτι.
Τι να πεις εσύ, όχι, έχω φάει. Ναι, δεν γίνεται τώρα. Φάει, okay. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, αμαρτία από το Θεό. Πήγα, έφαγα και εκεί. Φάγαμε και κάτι κρέατα την Κυριακή. Νηστεία σου λέει καλά. Νηστεία σου λέει μετά. Ναι. Εκράτεια και. Τρώμε λιτά. Αποχή από τις απολαύσεις. Τι τρώμε λιτά, ρε φίλε. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό. Ναι. Αλλά μπράβο που ήρθε ο κόσμος χθες στο Δήμο μας και στήριξε. Έκαναν τζίρο τα μαγαζιά. Ωραίες εικόνες είναι αυτές γενικότερα. Η μέρα χθες είχε τρομερή. Είχε ζέστη, δηλαδή. Εγώ καθόμουν έξω. Και σήμερα. Έξω, πρόσεξε με λίγο. Έξω και δεν. Χωρίς μπουφάν. Ούτε κρύωσα, ούτε να βάλω το. Αν με πήρε τώρα λίγο εδώ πέρα και τέτοια. Ναι. Δηλαδή χθες γινόταν πανηγύρι. Όσοι δηλαδή το τριήμερο, γιατί το τριήμερο είχε φύγει πολλούς κόσμους από ό,τι κατάλαβα. Και ξέρεις και λόγω κορονοϊού αρκετοί φάγανε κιόλας. Και ξέρεις δηλαδή πού να πάμε, τι να κάνουμε, να ράνουμε. Νομίζω ότι η καθαρά Δευτέρα, έτσι όπως ήταν η μέρα, είχε πολύ δουλειά. Όσοι μείναν εδώ βγήκαν δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Καλό είναι αυτό, εντάξει, καλό είναι να βγαίνει. Καλά, αν τα κρατάς τσέπη σου, ρε φίλε, δεν αυγατίζουν. Κοίτα, κάποιος που έμενε να τα έχεις. Σημαντικό. Βασικό. Κάποιος που έχει οικογένεια. Οικογένεια, ναι. Οικογένεια. Εντάξει, καθαρά Δευτέρα είναι μια καθημερινή που δεν δουλεύει. Και έχει την ευκαιρία να πάρει τη γυναίκα, τα παιδιά, το παιδί ανάλογα πόσα έχει και να πάνε μια βόλτα, να δουν και τα παιδιά λίγο ήλιο. Και τους πάντα. Φίλοι, να δούνε. Τους φίλοι και πάντα κάθεται κέντα. Καθαρά Δευτέρα και έχει καλό καιρό. Νομίζω πριν δύο χρόνια ήταν που δεν είχε τόσο καλό. Θα σα πω μια φίλη, είχαμε πάει στη Χαλκιδική ένα τριήμερο, δεν θυμάμαι πότε ήταν, 10 χρόνια και είχαμε φάει μια βροχή, συννεφιά, μια αγανάκτηση. Έχει γίνει, ναι. Κακό. Okay. Ναι. Αλλά σήμερα ο καιρό ήταν ακόμα καλύτερο από χθε. Δηλαδή, εγώ βγήκα με ένα πουκαμισάκι λεπτό. Okay, ένα τίμιο μεταξωτό. και ένα παλτό και ζεσθενόμουν. Σιγά-σιγά μπαίνουμε σε φάση άνοιξη-καλοκαίρι, Παύλα Νίκο, θα λέγαμε. Ναι, spring fashion 2020. Αυτό. Και αρχίζουν. Μετράμε αντίστροφα για να ξεκινήσουν οι εξορμήσεις στους Χαλκιδικοί. Όχι ακόμα, κάτσε. Όχι ακόμα. Πόσα πράγματα να κάνουμε, Νίκο. Έχουμε ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ψάχνουν νέα περάσματα, βλέπουμε οι πρόσφυγες μετανάστες. Πώς τους ρωτήσεις τώρα αυτούς. Τι να σου πω, ρε φίλε. Πού είναι στα σύνορα, πάνω στον Εύρο. Υιός στην οικονομία. Αυτοί οι τίτλοι. Βαρύγδου. Υιός στην οικονομία. Λόγω του κορονοϊού. Ναι. Ακυρώνει κρατήσεις, Νίκο. Πολλές. Μια ταξιδιωτική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ότι ανασταλούνται όλα ταξίδια προς την Τουρκία. Ναι. Με αφορμή τι? Με αφορμή αυτό το οποίο γίνεται, όχι τον κορονοϊό μόνο, αλλά και αυτό το οποίο γίνεται στον, πάνω στο τέτοιο. Στον Εύρο. Και λόγω του κορονοϊού. Αλλά λέει, ανοίγω παλιά, οι άνθρωποι θέλει δύναμη και νεύρο να φυλάσσουν πια στον Εύρο. Όσοι είναι εκεί ξέρουν αυτή τι γίνεται. 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Εμείς δεν έχουμε ιδέα για το τι γίνεται. Πρασίνησαν όλα. Τέλει πάρε και μίλα για τον Εύρο. Όσοι είμαστε εδώ δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται, όσο και να προσπαθούμε να ενημερωθούμε όπου. Εν τω μεταξύ. Όπου τα social media νομίζω στην Ελλάδα είχαν τερματίσει, δηλαδή το επίπεδο συχασιάς είχε τερματιστεί το καλοκαίρι του. Τον Capital Control, πέθρε, του δημοψηφίσματος. Καλοκαίρι του 15. 15. Ιούλιο του 15, ναι. Πέρασαν. Λοιπόν, πίστευα εκεί ότι τερματίσαμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή το φτάσαμε το level. Δηλαδή που το άνοιγες και αμέσως θέλεις να βγεις. Καταλαβαίνεις. Αλλά εμείς ξέρεις ότι λόγω δουλειάς δεν μπορούμε να βγούμε πολλές φορές. Και για τη δουλειά παρακολουθούμε την κατάσταση και όλα αυτά. Τώρα, αφού το τριήμερο. Με όσα γίνονται πάνω, όχι απλά το έχουμε αφήσει πίσω το καλοκαίρι 15, το έχουμε πάει πολύ πιο ψηλά. Εν τω μεταξύ. Στα social media. Πολύ, πολύ, πολύ. Πάνω σε αυτό το οποίο λες και βλέποντας κάτι παίρνουν την αφορμή, γιατί το παρακολουθώ από χθες το βράδυ να γίνεται αυτό κυρίως και θα πάμε αμέσως στην γραμμή. Κάτι καμένες ιστοσελίδες blog περισσότερο έχουν βαλθεί να μας πείσουν ότι δηλώνονται οι έφεδροι και ότι ξεκινούν. Τώρα βλέπω ένα μπροστά μου. Δηλαδή, δεν θα μπω στον κόπο να αναφέρω καν το όνομα της ιστοσελίδας, ό,τι να είναι. Ξεκινούν επιστρατεύσεις σειρών, παίρνουν τηλέφωνα νέους για να παρουσιαστούν με τρία θαυμαστικά και κάποια και πρόβατα τα ανεβάζουν αυτά, ρε φίλε. Μα δεν είναι, ρε φίλε. Και δεν έχουμε ιδέα για το. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πρέπει να βρεθούμε με πολύ κόσμο για να καταλάβουμε πόση βλακεία υπάρχει γύρω μας. 100. Δηλαδή, δεν φανταζόμαστε καν πόση βλακεία υπάρχει. Όσο έχουμε πάει στρατό, κάτι έχουμε καταλάβει, αλλά και πάλι είναι πολύ λίγο. Σε σχέση με όλο το τέτοιο που υπάρχει. Και γενικώς τα social media μας έχουν εκθέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν ξέρω αν τα χρησιμοποιούμε. Όχι. Τα social media έχουν εκθέσει όλη τη βλακεία την οποία έχουμε. Δηλαδή. Την έφερα στο προσκήνιο. Κάποιος ο οποίος έχει ένα νορμάλ αριθμό εγκεφαλικών κυττάρων μπορεί να φιλτράρει δύο πράγματα σε νορμάλ κατάσταση. Δεν λέω να είναι κανένας υπερσπουδαγμένος, έτσι. Ή να έχει κανένα IQ τρελό. Ωραία. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Αλλά μπαίνοντας στα social media, ειλικρινά. Καίγεται ο εγκέφαλό σου. Γεια σας. Πάμε να πάρουμε την πρώτη γραμμούλα. Γεια σας.
Καλησπέρα, καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Εκείνος ο δρόμος όλος από την αρχή μέχρι το τέλος, όλος ζαχαροπλαστία είσαι. Ποιος δρόμος, καλά λέει, καλά λέει. Ο δικός ο δρόμος, εκεί που σταματάς, στο Δήμο Θεμελιού. Περαμή 72, Σάββας. Ναι, σε κατάλαβα, αλλά ναι, ο δρόμος ναι, έχει ένα, δύο, ναι, κατά μήκος του έχει αρκετά, ναι, είναι η αλήθεια. Α, μπράβο, έχει. Εγώ σταμάτησα σε εκείνο που είναι κοντά στην εκκλησία. Ξέρω, ναι, κατάλαβα. Στο παρκάκι απέναντι. Δυνατό. Α, μπράβο, σχεδόν στο ίδιο. Έχει εξαιρετική Παύλοβα, όσοι θέλουν να φάνε. Πολύ δυνατή. Ναι. Δεν ρωτάς και εμάς τι περάσαμε χθες για να βγούμε στην Περαία και να βγούμε από τον Παξέ και να κάνουμε. Φάγατε το ψαράκι σας εκεί πέρα στην παραλία με τον ήλιο και τη δροσιά και τι θέλετε. Όχι, μία η ώρα στη δουλειά είναι. Πω, δύσκολα είστε και εσείς που δουλεύετε κάθε καλά. Αν πεις και εμείς τι κάναμε χθες το πρωί, δουλεύαμε. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν δουλεύαμε τόσες ώρες όσο εσείς. Ήταν μεγάλο θέμα. Πανηγύρι, ε. Για να μπούμε εκεί στην Περαία, στον Παξέ και αυτά εκεί πέρα γινόταν το έλα να δει. Ναι, χθες είχε πολύ κόσμο παντού. Αυτό είναι αλήθεια. Δύσκολη μέρα. Σε ένα δρομολόγιο λίγο στην επιστροφή από την περίπτωση στροφή επανομής μέχρι το... Κρεμότσαν τα παράθυρα, τι? Όχι, δεν είχε κόσμο, είχε πάρα πολύ κίνηση, αλλά ήταν μία ώρα και δέκα λεπτά τη στροφή επανομής μέχρι το IKEA. Ναι. Ω, φαντάσου. Είχε τέτοιο μποτιλιάρισμα που ήταν παλιές καλές εποχές που τα λεφτά τρέχανε από τα μπατζάκια. Μπράβο. Ναι, είχε πάρα πολύ. Μάλιστα. Αφού όπως είπε και ο Νίκος, βούλιαξε η περιοχή μας όλη. Έλα. Είχε, αλλά δεν... Ήταν εκεί μέρα τέτοια, βόλεψε πολύ κόσμο, βγήκαν όλοι, κάναν τη βόλτα τους, μια χαρά. Ναι, είχε... Κινήθηκε λίγο χρήμα, εντάξει, κάτι έγινε. Εντάξει, καλό ήταν για όλα τα, φυσικά, τα μαγαζιά, για όλα τα μαγαζιά για να δουλέψουν. Φυσικά. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Να σε καλά. Να σε καλά. 2-3-10-37-38 για ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Σίγουρος. Οι γραμμούλες είναι εδώ. Για πόση ώρα ακόμα? Για όσο θέλουμε εμείς. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Μην προειδεάζεις τώρα τον κόσμο. Μην το προκαταβάλεις αρνητικά. Την όλη κατάσταση. Εδώ πέρα έχουμε τη νέα ομάδα του David Beckham η οποία παίζει, μάλιστα. Ποια ρε, η Miami. Ναι, Inter Miami. Inter Miami. Κάπως έτσι λέγεται. Ναι, όντως έχεις δίκιο, έτσι λέγεται. Με Los Angeles Galaxy. Η Nova, ρε, το Βαγγέλη Μαρινάκη που πήρε και το MLS. Αφού δεν θα την πάρει την Nova τελικά, τι έγινε τώρα? Αυτό ήθελα. Τι έγινε τώρα? Τι έγινε? Φορτηγά λάσπης είχατε ρίξει. Φορτηγά ολόκληρα. Ωραίο, ωραίο. Μου αρέσει. Μου αρέσει. Μαρινάκης και το Βόλο, αφού δεν την έχει. Αφού τελικά τώρα λέει δεν την πάρει. Αφού τι την είχε δηλαδή και την αφήνει, τι την έκανε? Απαντήστε μας. Ανεμιστήρα πετάξατε. Απαντήστε μας. Κατέρευσε και αυτή η προπαγάνδα. Σαν πύργο Τζέγκα. Τέλεια στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ναι, καλησπέρα. Έλα, γεια σας. Έλα ρε κλεωμένη, πού έχεις εξαφανιστεί, τι έγινε? Έλα, τι γίνεται, ρε. Καλά ρε κλεωμένη. Κύπελο θέλει να πάρει ο άνθρωπος, σοβαρά να σχολείται. Κύπελο θέλει να σχολείται. Τι θα σου πει τώρα, για τον Ατρόμητο και τη Λαμία και πώς τα λένε. Κάτσε, από κάτι, τώρα... τι, από κάτι πήρες αφορμή και σήκωσε το τηλέφωνο. Ναι. Όχι, τι αποφορμή, αυτό το που είπες για την επιστράτευση. Ναι. Δεν είπες ότι... ποιος το γράφει αυτό τώρα ότι... Κάτι καμένα site blogs ότι ξεκινάει επιστράτευση και καλούν τις εφέδρους, λέει και τέτοιο. Σε πήρα τηλέφωνο απλωμένη να πας. Αυτοί, ξέρεις τι γίνεται, Νίκο. Τι? Αυτοί νομίζουν ότι είμαστε στο 1821 που πολεμούσαν με τα καριοφύλια. Με τα καριοφύλια. Κατάλαβες τι γίνεται. Μάλιστα. Δεν έχουν συνέστηση το ότι μάλλον πρέπει να είναι διανοητικά καθυστερημένοι. Σε περίπτωση που υπάρξει πόλεμος αυτή τη στιγμή, σε μερικά δευτερόλεπτα η ανθρωπότητα θα καταστραφεί. Κάτσε. Αυτοί κλέμε. Ακόμα μείνανε στην Πουμπουλίνα και στην Μαντό Μαυρογένους. Πήγες να μας έξει το απόγευμα. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις τώρα. Εσείς πήγατε να το χαλαρώσετε, αλλά εγώ θα φορτσάρω τώρα κατευθείαν. Βάλε. Έχεις καιρό και είσαι καλός ακροατής. Βάλε γκάζι, πάτα γκάζι. Λοιπόν, έλα. Πάμε Σάββατο. Σάββατο, ναι. Έχουμε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου μέσα στη Ρόδο. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Α, εσύ λες για το προηγούμενο, ναι, okay. Βέβαια. Τώρα παίζουμε με τον ύφεστο, έτσι. Γενική είσοδος 10 ευρώ, όλοι παλέ. Ναι, άσος, και θα πάω εγώ να δω ποιο. Δεν μου λες. Έλα. Στον ύφεστο παίζει ο κύριος Μουρτός. Ναι, Βεβαίως. Μουρτάρα. Α, μάνα. Εκείνη να ξεχάσει το άθλημα, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε λίγο το Σάββατο. Σταμάτα, ανάγκη τον έχεις. Πάμε παρακάτω. Φτάνουμε λοιπόν. Να αναφερθώ λίγο στον κύριο Καμπερίδη, τον προπονητή της ομάδας. Και αυτό θα τον φας. Όταν τελειώνει το τέταρτο δεκάλεπτο, ναι, κύριε Καμπερίδη, και είσαι 14 πόντους μπροστά, το παιχνίδι το κερδίζεις με 20, δεν το χάνεις με 4.
Τώρα... Απορώ τι λέει στο time out. Τώρα μιλάς... Απορώ τι τώρα τους λέει στο time out. Δεν το καταλαβαίνω. Λίγο. Τώρα μιλάς λες και δεν ξέρεις ότι η κατάσταση είναι περίεργη, γιατί το ότι είσαι 14 πόντους πάνω δεν λέει απολύτως τίποτα πλέον στο μπάσκετ. Εκτός από αυτό, στο τέλος, έχεις λόγο να τσιρίζεις και να φωνάζεις, γιατί η φάση είναι περίεργη που δίνεται φάουλ στον κολοσσό. Και θα μπορούσε να πάρει κατοχή και να κερδίσει το μάτσο. Εγώ σου λέω ότι μπορεί και να μην το κέρδισε. Ωραία. Το ξέρω αλλά... αυτό. Αλλά πέρα από τις σφαγές που τις έχω δει, πέρα από τις σφαγές που τις έχω δει, είναι και κάποια πράγματα τα οποία ο κ. Καμπερίδης μάλλον δεν έχει το προτέρημα σαν προπονητής να κάνει τους παίκτες να αισθανθούν ότι είναι οι καλύτεροι του κόσμου. Αυτό λίγοι προπονητές το έχουν στον κόσμο. Κλειωμένοι, ο Καμπερίδης ήρθε και έβαλε το κεφάλι του Ντορβά που θα μπορούσε να μην ασχοληθεί καν και να βοηθήσει σε μια δύσκολη κατάσταση. Μην τρελαινόμαστε τώρα με τις απαιτήσεις που έχουμε τώρα. Okay. Να βοηθήσει, αλλά βοηθήσει, τι να κάνει. Ο κύριος Καμπερίδης αυτή τη στιγμή αν έχει, πρέπει να έχει το πλεονέκτημα που έχουν λίγοι προπονητές να κάνει τους παίκτες αυτούς που είναι καταρακωμένοι ψυχολογικά, καταρακωμένοι, να τους κάνει να αισθανθούν σαν το καλύτερο παίκτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, τον Μποχορίδη, να τον κάνει να αισθάνεται Χάρντεν μέσα του. Ναι, ό,τι μπορεί κάνει. Τον Ντραγκίσεβιτς να τον κάνει να αισθάνεται Ντουράν μέσα του. Ο Καμπερίδης είναι η πρώτη φορά που δουλεύει ως πρώτος προπονητής. Μην τρελαίνεστε. Μα τώρα τι πρόβλημα προπονητή, θα παίξουμε τώρα. Μετά, αυτό το πράγμα το άλλο. Ποιο? Άκουσα μετά το παιχνίδι, δεν ξέρω ποιος δημοσιογράφος το είπε, οι παίκτες του Άρη λέει φοβούνται να κερδίσουν. Φοβούνται να κερδίσουν. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει φοβούνται να κερδίσουν? Φοβούνται να κερδίσουν. Ότι ο παίκτης τρέμει, παίρνει την μπάλα, ενώνει κατά το καλάθι, τρέμει να σηκωθεί να τη βάλει στο καλάθι. Αμέ. Αυτό είναι θέμα προπονητή. Ο προπονητής θα το φτιάξει αυτό, θα το φτιάξω εγώ απ' έξω. Κατάλαβες τι γίνεται. Και έχω εκείνη την πασχετική απάτη μέσα. Που αντί κύριε Καμπερίδη να δώσεις χρόνο συμμετοχής για να ξεκουραστούν οι βασικοί, ο Μόρις, ο Μποχορίδης, να δώσεις χρόνο συμμετοχής. Σε ποιον? Στον Σιδηροηλία, στον Σταυραμάνη. Πρόσεξε, στον Σταυραμάνη, 2-3 λεπτά, 4 λεπτά να μπουν, να σμπρώξουν, να πάρουν τα φάουλ. Να ξεκουράσουν τους βασικούς για να είναι ντουί στο τέλος του παιχνιδιού που καίει η μπάλα. Ναι. Να έχουν δυνάμεις. Εσύ μου έχεις εκείνο το έκτρωμα το μπασκετικό. Ναι. 10 άτομα κατεβαίνουμε όταν κατεβαίνουμε για μπάσκετ στο παλέ. 10 άτομα κατεβαίνουμε από την Πηλαία. 10 άτομα. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτά τα 10 άτομα, 2-3, θα ξεφύγουν. Αυτό δεν θέλω να γίνει. Το φάντασμα να περιφέρεται μέσα στο παλέ, το φάντασμα που μου λέτε ότι έχει πείρα και έχει παίξει και στην Ευρωλίγκα πριν από 100 χρόνια, ξέρεις τι θα γίνει. Ούτε η αστυνομία θα τους πιάσει, ναι. Ούτε η πυροσβεστική θα τους πιάσει, αν πηδήξουν τα κάγκελα. Ναι. Γιατί δεν έχουν μερική συνέστηση σε ποια ομάδα παίζουν. Από πού να ξέρει ο Κετσεβίτσιος σε ποια ομάδα παίζει. Αυτός ήρθε τουρίστης είναι, ρε. Αυτός δεν μπορεί να βράσει νερό στην κουζίνα, ρε. Για μπάσκετ είναι αυτό, ρε. Μέχρι να τελειώσει η σεζόν, για σένα και για τους περισσότερους, θα πρέπει ο Κετσεβίτσιος να είναι ο Κέβιν Ντουράντ που είπες πριν. Αυτό. Με αυτή τη λογική πρέπει να πηγαίνει στο γήπεδο. Δεν το έχει όμως καθόλου. Στήριξη θέλει. Δεν το έχει. Το ξέρουμε ότι δεν το έχει. Το θέμα είναι ότι θέλει τώρα με τον Ήφεστο, μετά με τον Προμηθέα, μετά με την ΑΕΚ. Κάνε το σου με τον Λαύριο. Τι να παίξει αυτό με τον Ήφεστο, ρε. Αυτό δεν μπορεί να παίξει ούτε στο Δελασάρ δεν μπορεί να παίξει. Άμα αυτός, πάμε αυτή την ηλική κλειωμένη, να κάνουμε και το μνημόσυνο και να το κλείσουμε. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Εκτό αποστολή αυτό. Και ποιο θα πάρει εκτό αποστολή. Δεν έχουμε περιθώριο να κράζουμε και να κριτικάρουμε τόσο βαριά του παίκτε αυτή τη στιγμή. Και εγώ είμαστε τώρα. Από αυτούς περιμένεις όμως να σώσουν οι αγωνιστικές παπαμενούς. Τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ δεν περιμένω από αυτούς. Εγώ περιμένω από τους βασικούς. Από τους βασικούς. Και τον Άρη θα τον σώσω όταν θα μπει μέσα ο Σιδηροηλία. Γιατί τον είδατε το Σιδηροηλία στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει ρε κλειωμένη, σε ένα μάτσο τον είδαμε. Εντάξει δεν σου είπα ότι το παιδί είναι κακό, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Οκ. Okay. Τι θα μπει ο Σιδηροηλία σε κρατή κατηγορία. Όχι ο Σιδηροηλία. Ο Σιδηροηλία θα μπει μέσα. Ναι, τι. 2 λεπτά, 3 λεπτά. Για να ξεκουράσει το Μόρις. Θα μπει ο Σανδραμάνης για να ξεκουράσει τον Μποχορίδη και στα τελευταία λεπτά ο Μποχορίδης τις βολές τις έχανε γιατί έπαιξε 38 λεπτά. Εγώ θα σου πω αυτό που λέγεται για το ποδόσφαιρο. Ένας προπονητής θα έχει τους λόγους του. Και ο Έλληνικ την Κυριακή, για παράδειγμα, τον Ατρόμητο έδειξε για ποιο λόγο δεν βάζει τον Τόνσο, δεν βάζει τον Μαρτίνες τόσο πολύ, δεν βάζει άλλους τόσο πολύ. Γιατί δεν τραβάνε. Έτσι είναι κάποιες φορές. Δεν τα ξέρουμε όλα.
Όχι, φυσικά δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά πρόσεχε να δεις. Ναι. Στο μπάσκετ δεν είπα εγώ να πάρει την ομάδα στις πλάτες πέστον ο Σίδηρο Ηλίας, ναι. να μπει δυο λεπτά τρία για να ξεκουράσει το βασικό, το Μόρις. Για να ξεκουραστεί ο ένας ο άλλος. Ο Ένινγκ αυτό που έκανε και σωστά το έκανε ο Ένινγκ την Κυριακή για να δουν όλοι ότι εκτός από τις 11 βασικούς είναι 3-4 ακόμα που μπορούν να παίξουν βασικοί. Ο Ένινγκ έκανε ολοκληρωτικό rotation και πέρα έβαλε τους αναπληρωματικούς όλους. Βάλε τον επίλογο για να πάρω ένα ακόμα και να πάω στο break. Ναι, ο επίλογος είναι ότι πρέπει αύριο τα μυαλά στο κεφάλι στο ποδόσφαιρο, όχι γκάφες πίσω στην άμυνα. Εκεί το βουνό ο Δελιζήσης είμαι σίγουρος ότι θα δαγκώνει. Εκείνο το Βέλεθ λίγο φοβάμαι μην κάνει καμιά χαζομάρα. Ναι, ναι. Και μπροστά να δίνουν βοήθειες πιο πολύ στον Φετφατζίδη, γιατί τον βλέπω τον κλείνουν 3-4 άτομα. Ακούω τον speaker, ακούω και σένα που σε ακούω 3 άτομα πας στο Φετφατζίδη. Ναι. Αφού είναι 3 άτομα στο Φετφατζίδη, οι άλλοι είναι ελεύθεροι. Πατ, κάνε την μπάσα εκεί πέρα. Η ΑΕΚ πίσω είναι κρυάρια όλα. Ο Σβάρνας και ο άλλος, πώς τον λένε, μια χαρά είναι συμμαζεμένη. Μια χαρά συμμαζεμένη είναι πίσω η ΑΕΚ. Εκείνη το θέμα στο διασπάσεις. Λοιπόν, να τα ξαναπώ. Να σε καλά. Θα έχουμε εδώ. Εδώ θα είμαστε. Α, θα έχεις εκπομπή. Κανονικά, κανονικά. Ελπίζω να μην βγω να κράζω πάλι. Τέλος πάντων. Να σε καλά, Κλεωμένη. Να σε καλά για να πάμε και στο επόμενο. Πάμε σε ένα ακόμα πριν τον break. Χαίρετε. Το Αστέρι πήρε τηλέφωνο. Καλησπέρα στους μπασκετικούς. Γεια σου Αστέρι. Επειδή θέλετε να βάλετε διαφημίσεις. Ο 15 λεπτά εισαγωγή. Να μην παίξω τις διαφημίσεις και 10 λεπτά να καθυστερήσει, δεν τρέχει τίποτα. Να βγάλουμε λεφτά, θέλουμε Θανάση. Φως νερό δεν πληρώσατε, έτσι. Φως νερό, ΔΕΗ. Ναι, πληρώσατε, δεν πληρώσατε. Ναι. Κινητό. Καλά είναι που συζητάμε για μπασκετάκι. Ναι. Έκανε το θαύμα της η κρατική τηλεόραση, η οποία πληρώνεται. Α, με τον Άρη. Το Earth Play 2, ρε φίλε. Για γέλια. Και μετά μας λέει ο Ιωάννου ότι έφτιαξε. Βρε και προσπαθώ. Ο Ιωάννου. Αν δε. Τέλος πάντων. Και αναγκαστήκαμε να βλέπουμε εκείνο με τα παράθυρα. Να ξεκινήσω από τον γείτονά σου δίπλα, τον κύριο Μοσχοβίτη, το μπασκετικό Παοξή. Παρακαλώ. Ό,τι έβλεπα στα παράθυρα, έβλεπα και τις δύο ομάδες. Με συγχωρείς πάρα πολύ, θα σου πω λίγο κάτι και δεν είναι θέμα και εσύ το έχεις παραδεχτεί. Η ομάδα σου είναι, μόνο ομάδα δεν είναι, φιλέ. Φυσικά. Ο καθένας παίρνει μια μπάλα και αρχίζει και βαράει. Στα 5 δευτερόλεπτα, στα 7 δευτερόλεπτα, όλοι πετάνε μόνοι τους ατομικό παιχνίδι. Ο Άρης, παρόλο που δεν έχει το ταλέντο που έχει η δικιά σου ομάδα, είναι λίγο πιο ομάδα με την έννοια ότι παίζει λίγο πιο οργανωμένο παιχνίδι. Διαφωνείς ή συμφωνείς? Όχι, δεν διαφωνώ και επίσης θεωρώ ότι ο Άρης αν είχε ξεκινήσει από την αρχή με τον Καμπερίδη, ή επίσης ο Πάος δεν είχε ξεκινήσει από την αρχή με τον Μέξα, άσχετα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, έτσι. Τι θα κάνουν αυτοί οι δύο. Άσχετα. Ναι, αν είχε ξεκινήσει με αυτούς τους δύο λοιπόν, εξ αρχής, δηλαδή ο Μέξα με τον Χαραλαμπίδη στον ΠΑΟΚ και ο Καμπερίδης με αυτούς που έχει τώρα. Ωραία, πιστεύω θα είχαν 2 με 3 νίκες παραπάνω. Και επίσης... η δικιά σου η ομάδα, φίλε, έκανε 5 αλλαγές, 4 αλλαγές και έχει γίνει χειρότερη. Μα να σου πω λίγο κάτι. Άποψή μου. Εμείς πιστεύουμε, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι κάνεις μια αλλαγή, ωραία, και αμέσως αλλάζεις. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι πόσο μάλλον όταν κάνεις 2 και 3 αλλαγές και αλλάζεις και προπονητή και αλλάζεις και παίχτες. Και ξανά. Ο Άρης ήταν πιο καλός στα παιχνίδια του σε σχέση με το ομαδικό παιχνίδι. Βγάλε το αποτέλεσμα έξω, έτσι. Okay. Σαν ομάδα, παίζει κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης τα παιχνίδια στην έδρα του με μοναδικό ρυθμωτικό την ΑΕΚ θα τα πάρει και μετά θα κάνει με τον Πανιόνιο. Με την ΑΕΚ το λέω γιατί υπάρχει συγκεκριμένη διαφορά ποιότητας, έτσι. Και με τον Προμηθέα υπάρχει διαφορά ποιότητας, αλλά πιστεύω τον Προμηθέα θα τον κερδίσεις. Βλέποντας όμως αυτή την ΑΕΚ να κερδίζει για δυο σου τον Ιωνικό, να κερδίζει στην παράταση τον Πανιόνιο, έτσι, από τη στιγμή που έχω στόχο, Λίνο Χρυσικόπουλε δεν θα βάλεις καλά. Ναι, εκτός από αυτό. Λέω εγώ, ρε. Έχω πει πολλές φορές. Στα ίσια. Όπως και εσείς Πυρομούρτο δεν θα βάλεις καλά. Έχω πει πολλές φορές. Όπως ας πούμε δεν έβαλε πιο πάλι καλά. Να το πω. Ο Βασιλάκης ο Ξανθόπουλος με το Περιστέρι εδώ μέσα. Να μην του πούμε να ευχαριστώ του ανθρώπου. Έχω πει πολλές φορές. Γιατί τον έρθει ο Λίνος και να σε ξεκόψει. Συγγνώμη την έκφραση.
Ένα μη βάλει, δεν είναι φίλε. Είναι Ολυνός, έχει άλλου 10 ΑΕΚ. Σου λέω ότι το παλέ ανέδρα. Το παλέ ανέδρα. Για κάποιον ο οποίο πάει ω αντίπαλο και έχει εχθρική ατμόσφαιρα που θα έχει η ΑΕΚ, ο Προμηθέας, ο Ήφαιστος μεθαύριο. Έτσι. Ναι, δεν είναι κίνητρο, εύκολο δίνει να κερδίσει κανένα εκεί πέρα μέσα. Το παλέ είναι πολύ δύσκολη έδρα. Το ξέρω. Και του δίνει κίνητρο για να παίζουν καλά. Ναι, ναι. Ο Άρης παίζει πολύ καλά παιχνίδια μέσα στο Άρη. Απλά ο Άρης για μένα πρέπει να του κάτσει, πρέπει να του κάτσει λίγο μια νίκη για να ξελασκάρει, ρε παιδί μου, το μυαλό του. Δηλαδή προχθές χάσανε δικό του παιχνίδι. Προχθές χάσαμε δικό μας παιχνίδι. Με τον Ιωνικό πάλι για ένα σουτ. Με τον Ιωνικό για μένα δεν υπάρχει εξήγηση πώς κατάφερε να χάσει τον Ιωνικό. Δεν το έχω δει όμως το παιχνίδι και δεν έχω άποψη. Ο Δημάκος μας έβαλε 23 πόντους. Σε παρακαλώ τώρα. Μάθαμε τον Δημάκο στην επικράτεια του. Δημάκος. Ο Δημάκος, ναι. Να σε καλά, Θανάση μου. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Καίγεσαι να πληρώσεις το ρεύμα, Όχι. Να πούμε και κάτι για αύριο. Έχω άλλους δύο. Πες μια λέξη. Ναι, έχεις άλλους δύο, δεν πειράζει. Μια λέξη. Δεν πειράζει. Να την πω όχι με τα 4 γράμματα. Για πες. Κολοφαρδία, φίλε. Με κολοφαρδία με όλα γίνονται. Δοκάρι και μέσα, μαζί δοκάρι και έξω. Μαζί σου. Για όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Άιντε, καλό βράδυ. Γεια σταρά μου. Λοιπόν, πιο break τώρα. Ο λαός θέλει να βγει στον αέρα. Καλησπέρα, επόμενος. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Το μπάσκετ είναι το πιο αλήθικο άθλημα. Δηλαδή? Αν ξέρεις λίγο μπάσκετ, οι διαιτές μπορούν να σε καθαρίσουν χωρίς το πάρει χαμπάρι κανείς. Ναι, ναι, σε αυτό συμφωνώ 100%. Πολύ αλήθικο άθλημα. Γι' αυτό είναι το αλήθικο άθλημα. Ναι. Γιατί προχθές οι άλλοι βαρέσαν 17 βολές σε τέταρτο δεκάλεπτο. Ναι. Και ήταν και πίσω στο σκορ. Ναι. Πες μου τώρα εσύ ότι δεν είναι αλήθικο άθλημα το μπάσκετ. Στο τέταρτο δεκάλεπτο η διαιτησία του Κολοσσός Άρης ήταν τραγική. Βαρέσαν 17 βολές φίλε και ήταν πίσω. Και μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε δώσει δικαίωμα η διαιτησία. Ναι. Όποιος έχει παίξει λίγο μπάσκετ ή έχει ασχοληθεί λίγο με το άθλημα αυτό εδώ μπορεί να καταλάβει το τι ξύλο μπορεί να τρώει μια ομάδα στη ράκη, στην αντίπαλη ρακέτα και τι φάουλ συμβαίνει στην άλλη ομάδα. Ναι. Τη δικιά σου τη ρακέτα. Ναι. Για μένα, αυτό βέβαια για δεν μένα σημαίνει ότι ο Άρης δεν θα πάει 38 πόντους σε ένα δεκάλεπτο. Ξέρεις τι, αυτό το οποίο δεν βάζουμε πολλές φορές στο μυαλό μας είναι ότι, πώς το είπε πριν ο φίλος, έλεγε ότι κάποιος είπε ότι ο Άρης φοβάται να κερδίσει. Το φοβάται να κερδίσει και ο Άρης και ο Πάο και όλα αυτά. Ας το καταλαβαίνουμε στη λογική ότι είναι μπροστά στο σκορ και δεν υπάρχει καθαρό μυαλό για να τελειώσουν παιχνίδια. Καταλαβες. Δηλαδή το μυαλό μας είναι σε κάθε επίθεση αγχωμένη, γιατί παίζουν με πολλή πίεση. Δεν το λέω σαν δικαιολογία, το λέω σαν μια πραγματικότητα αυτό και για τους δύο. Ναι, φίλε, όταν ο άλλος κάνει δηλαδή οποιοδήποτε drive και τους πάνε τα χέρια στο drive, έτσι, και ο αντίστοιχος αντίπαλος σε κάθε επαφή με το σώμα δίνει foul, και έχοντας την πίεση αυτή στο υποσυνείδητό του μέσα, έτσι, εκνευρίζεται πολύ περισσότερο. Ναι. Και ο Άρης επίσης έχει ένα παίχτη ο οποίος για μένα κάνει καταπληκτική χρονιά, την καλύτερη της καριέρας του που λέγεται Μποχορίδης. Είναι ο μοναδικός ο οποίος μυρίζει την κατάσταση ό,τι και να γίνεται μέσα στο παιχνίδι, έτσι, και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Και έχει ακούσει πολλά. Έτσι, αλλά δυστυχώς στα δύσκολα είναι μόνος του. Αν είχε έναν Αμερικανό από δίπλα να τραβήξει μαζί του, πιστεύω ότι το μάτς με τον Κολοσσό Άρης και έναν πόντο, ένα πόντο θα το παίρνε. Δεν θα είχαν ούτε μες στον Ιωνικό, ούτε μες στον Κολοσσό, ούτε χιλιάδες πράγματα. Αντίστοιχο ο Πάκ δεν έχει κανέναν για να νιώσει την κατάσταση. Και ο Άρης πληρώνει και την απουσία του Μποχορίδη στις αρχές του πρωταθλήματος που έκανε απανωτές ήττες. Ναι. Που δεν θα τις έκανε. Ναι. Ιδίως μες στο Αλεξάνδριο, έτσι. Να δούμε. Τώρα, να δούμε, τα γάλα τα σφίξανε. Ναι. Τα γάλα τα σφίξανε. Ό,τι και να γίνει, έχουν σφίξει τα γάλα. Όσο καλή ή κακή έδρα είναι το Αλεξάνδριο, μπορεί να γίνει καλή έδρα γιατί μπορεί να χάσουν οι πάντες εκεί μέσα και με οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, παικτική διαφορά αν έχουν, έτσι. Να σου πω. Η ΑΕΚ, η ΟΚ, πιστεύω ότι και τον Προμηθέα θα τον κερδίσει στο Αλεξάνδριο, πιστεύω και τον Ήφαιστο θα τον κερδίσει στο Αλεξάνδριο. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα που δεν θα μου λίγο, θύμισε μου λίγο. Έχει ο Άρης τώρα τον Ήφαιστο στο Αλεξάνδριο. Το Προμηθέα και την ΑΕΚ αυτά έχει στο Αλεξάνδριο μόνο ή έχει και άλλο παιχνίδι εντός έδρας? Όχι, 3-5 δεν έμειναν ακόμα. 7 έχουν μείνει. Όχι, παραπάνω έχει τότε. Έχει για το Λαύριο ή έχει παίξει με το Λαύριο? Με το Λαύριο το έχει έξω.
Α, το Λαύριο το έχει το έξω. Λαύριο έχει... Σωστά. Ναι, το Λαύριο έχει έξω. Ποιον άλλον έχει εντός ο Άρης? Τον Πανιόνιο, τον Πανιόνιο τον έχει έξω. Ο Πανιόνιο έχει έξω. Ναι. ΑΕΚ Προμηθέα. ΑΕΚ Προμηθέα. ΑΕΚ Προμηθέα. Είστε στο κεφάλι ακόμα. Και ένα ακόμα. Ούτε εγώ θυμάμαι. Μέρακλή ξεμπέρδεψε. Ναι, έχει παίξει νομίζω. Μέρακλή ξεμπέρδεψε. Με Παναθηναϊκό ξεμπέρδεψε. Παναθηναϊκό. Περιστέρια ξεμπέρδεψε. Στα έξω. Περιστέρια ξεμπέρδεψε. Ναι, ξεμπέρδεψε. Μελάρισα έπαιξε, κέρδισε. Μελάρισα, ναι, κέρδισε. Αυτή είναι η γημόστη στην βαθμία. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Μου διαφεύγει τώρα. Βάλτε τον επίλογο στο τέλειο, μην πάμε και στο επόμενο. Μοσκοπίτη, μας έχει σκίσει, Εβιλέ. Νιώσαμε τύψεις που πήγαμε και βγήκαμε έξω και φάγαμε καθαρά Δευτέρα. Και πετάξαμε αετό. Μα δεν είναι μούφα τώρα, σε παρακαλώ, εντάξει. Παπαδόπουλε, είσαι είδωλο που παρακαιρείς, που κάνεις τέτοιο. Ναι, και περίμενε, περίμενε και τρεις ώρα να πάει και να τα έχουν έτοιμα. Τι πινελίκι, έφαγε. Φάγαμε, το θέμα είναι να φας, φίλε. Και ας αργείς και λίγο, η μέρα είναι ιδιαίτερη, ξέρεις πέρα περιμένεις. Τι πινελίκι, έφαγε. Ποιος είναι αυτός που θέλει πακέτο σήμερα? Θα περνάει. Θα περνάει από το μαγαζί και λέει, α, ο πακέτος, ο πακέτος. Είχε κι άλλο, δεν είναι μόνο εγώ. Τέλος πάντων, άντε έφυγες, πάμε στο επόμενο. Άντε, πάει, πάει. Γεια σου φιλαράκι μου, πάμε στο επόμενο, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς. Καλά, με το Ρέθυμνο. Με το Ρέθυμνο. Α, Νίκ, το Ρέθυμνο, σωστά. Ρέθυμνο. Σωστά, θα κερδίσει το Ρέθυμνο σίγουρα. Κρέταν Kings. Θα κερδίσει. Βέβαια. Καλά, κάτσε Νίκο, θα κερδίσει τον ένα, θα κερδίσει τον άλλον. Καλά, ομάδα το... που δεν έχει κερδίσει τον Ιωνικό δεν σου μπορεί λέω, να κερδίσει ούτε εμένα και εσένα. Μέσα στο παλέ. Έχεις μέσα στο παλέ δεν κέρδισε τον Ιωνικό. Τρία στα τέσσερα λέω εγώ ότι. Άλλος Ιωνικός ήταν εκείνος, άστο. Ο νόμος. Άλλος Ιωνικός ήταν εκείνος, σε άλλη κατάσταση. Τότε ο Ιωνικός είχε γονική ομάδα. Τώρα αυτό είναι ένα καραγκιουζλίκι μισό που κάνει ο Ιωνικός. Άλλη κουβέντα αυτή. Τέλος πάντων. Τρία στα τέσσερα λέω εγώ ότι έχεις το παλέ, βάζω τον Προμηθέα μέσα, να μην σου βάλω και την ΑΕΚ μέσα. Έτσι. Εγώ και μετά λέω ότι έχει ένα... Εγώ λέω ότι έχει ένα στα ένα εκτός που είναι με τον Πανιόνιο. Ναι. Ή το Λαύριο. Όπως είπε και ο Κούγιας. Όχι, και όπως είπε και ο Κούγιας, εκεί παίζουμε το σπίτι μας το διπλό με τον Πανιόνιο. Αυτό είναι το ένα το μάτι που θα πάρει ο Άρης, το με τον Πανιόνιο. Τώρα ας ψαχτούμε να πάρουμε και τα υπόλοιπα. Να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε στο Ρέθινο Προμηθέα, τα παίρνει στο παλέ. Ναι. Σε γεμάτο παλέ με κανονική έδρα τώρα, έτσι, όχι. Με παλέ που ξέρουμε. Ξαναπάρει γιατί δεν ακούγεσαι. Όχι εσύ, φίλε, όχι εσύ, για σένα το λέω. Τι έγινε? Στα λόγια όλους μπορείς να τους κερδίσεις. Κάτσε να δούμε στην πράξη. Εσύ, τώρα είμαστε σε τελική ευθεία. Εγώ σου λέω με κανονικό παλέ. Αυτό σου εξηγώ. Εντάξει. Okay. Για παιδιά, για μένα να σας πω κάτι. Τα μάτια αυτά, τώρα καλός ή κακός, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, με καλύτερες ομάδες από σένα μπορείς να τα πάρεις μόνο με έναν τρόπο. Ναι. Είτε είναι εντός έδρας, είτε είναι εκτός έδρας. Okay. Με το μιλητό. Τελεία και παύλα, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε δεν θέλουμε. Γίνονται τέτοια στην μπάσκετ. Πέρσι, δηλαδή, που ήσουν εκεί πέρα κάτω, πώς πήρες τα μάτια που πρέπει να πάρεις το τέλος και δεν κινδύνευσες? Πότε? Πέρσι. Που ήσουν εκεί που ήσουν, τέλος πάντων. Πέρσι, πρόπερσι, ρε. Ναι. Πέρσι. 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 Ναι. Πέρσι. Ναι. Καλά, και πέρσι και πρόπερσι. Τα μάτια που να πάρεις τα πήρες. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι ναι, αυτό ακριβώς. Με τον τρόπο που τα πήρες. Ναι. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Απλά θέλω να πω και κάτι, ρε παιδιά. Λίγο ναι. Προς τον Νίκο, αυτό τον δικό μας τον Νίκο. Εδώ. Ναι, λοιπόν, όχι, δεν πάει σε σένα, πάει ναι. Γενικότερα ότι βλέπω μια χαλαρή αντιμετώπιση ως προς τον μπάσκετ και από τους δημοσιογράφους, ξέρεις τι, και στο λέω δεν πάει σε σένα γιατί καταλαβαίνω είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Καταλαβαίνω τι. Απλά βλέπω, ξέρεις κάτι, όσο ήταν ο Γουιλιέλμος πάνω στα πράγματα και καλά κάναν όλοι ναι. Και όλοι μας και εγώ μαζί και λέγαμε πολλά, λέγαμε. Ναι. Τώρα βλέπω, κουπόνια στήριξης εδώ, κουπόνια στήριξης εκεί, θα γίνουν μεταγραφές, θα. Φεύγει ο Μπράουν μια εβδομάδα, δεν ανοίγει ρουθούνι. Η ομάδα είναι πάτε σκύλια. Λέστε, ο κόσμος ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων. Ναι. Γεμίστε το παλέ, πάρτε τα ναι. Κουπόνια στήριξης. Ναι, αυτοί που είναι εκεί πέρα, τι κάνουνε. Και γιατί κανείς δεν λέει κάτι, βλέπεις... ας πούμε, το τελευταίο καιρό. Επειδή, ναι. Επειδή είναι αριανοί και ενώ ο Γουιλιέλμος ήρθε ουρανοκατέβατος και δεν ξέραμε από πού και ως πού. Τώρα, ας πούμε, επειδή είναι αριανοί, ναι. Επειδή είναι αριανοί και τους ξέρουμε. Τι, δεν λέμε κάτι, γιατί εγώ όχι. Να σου πω ότι πιστεύω. Ναι. Να το πω και στους δύο ότι πιστεύω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι διοικήσεις γενικότερα κάτι περιμένουν. Και αυτό που περιμένουν είναι μια αναδιάρθρωση. Απλά για μένα, ναι. Σαν αριανός μιλάω τώρα, ναι. Το να πέσει ο Άρης και να παίξω του χρόνου στην Α1 μέσω αναδιάρθρωσης, εγώ το θεωρώ σαν υποβιβασμό του Άρη. Ό,τι και να γίνει και αυτή και η διοίκηση. Και αυτή η διοίκηση του Άρη του ΠΑΟΚ
θα είναι υπεύθυνη για τον υποβιβασμό του Άρη. Για μένα, φίλε μου, ό,τι και να, και γίνει, ό,τι και να γίνει το καλοκαίρι και για τους δύο, είτε μείνουν στην Α1 είτε όχι, το καλοκαίρι έχουν μπροστά τους πολύ κομβικές αποφάσεις. Δηλαδή, ή θα αναλάβουν τις ομάδες άνθρωποι κανονικοί με χρήματα που θα μπορούν σε πρώτη φάση να βάλουν χρήματα από την τσέπη τους για να βγουν οι ομάδες από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά έχει εδώ έναν άνθρωπο για να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο Άρης δεν ξέρω. Έτσι, απλά πρόσεξε λίγο. Και οι δύο έχουν πλέον τέτοιες υποχρεώσεις, είναι τόσο ανοιγμένες, που δεν μπορούμε εγώ και εσύ να αναλάβουμε μια διοίκηση και να πούμε πάμε να νοικοκυρεύσουμε την κατάσταση. Θέλουν λεφτά. Οπότε το καλοκαίρι, ό,τι και να έχει γίνει, είτε έχουν μείνει είτε όχι, πρέπει και οι δύο να πάρουν μια απόφαση. Ή θα μπει ένας άνθρωπος, 2, 3, 5 με χρήματα και θα αναλάβουν το μαγαζί, ή παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε στην Α1, δεν μπορούμε να υπάρχουν αυτά τα χρήματα, συντεταγμένα και εν γνώση μας, δεν δηλώνουμε συμμετοχή, πέφτουμε, μηδενίζουμε και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Διότι αλλιώς θα είναι η επόμενη χρονιά όπως η φετινή. Μα δεν μπορούνε, ρε φίλε. Είναι, τα ανοίγματα και των δύο είναι πολύ μεγάλα. Ναι, και αυτό που θέλω να πω είναι, ρε παιδιά, εγώ είμαι τώρα 23 χρονών, έτσι. Τον έχω ζήσει τον Άρη να παίζει και Ευρωλίγκα. Δηλαδή με σκέλς και έχω ζήσει και ο Μαδάρη, εντάξει. Δεν ήμουν με τον Γκάλι, αλλά ήμουν όταν πήγαμε με το Στακ, που είχαμε το Wilkinson, είχαμε καλή ομάδα. Ναι. Το Σόλομον, ναι. Αυτό που δεν υπάρχει πλέον το όραμα, δηλαδή άντε γέμισε το γήπεδο και άντε γέμισε το γήπεδο και σώνεσαι φέτος, πολύ καλά το λέμε και σωζόμαστε. Του χρόνου πάλι ποιος θα είναι ο στόχος του Άρη? Δεν μπορούν να πάνε έτσι οι ομάδες. Γι' αυτό πάλι, πρέπει να δηλαδή, αλλάξει. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο Νίκος, δηλαδή, γι' αυτό πρέπει να αλλάξει κάτι. Ναι. Αλλά το πρέπει, αυτό για να το κάνεις το οποίο λέω, αυτό για να το κάνεις το οποίο λέω, πρέπει να έχεις παράγοντες με... παντελόνια, ναι, τα οποία ακριβώς να τους κρέμονται. Ωραία. Και κάτι ακόμα θέλει. Νίκο. Χρήματα. Και ο λαός να μάθει και να δέχεται την αλήθεια και να είναι ρεαλιστής. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γιατί, άλλη κουβέντα αυτή. Γιατί, άλλη κουβέντα αυτή όμως. Γιατί δεν μπορείς να συνεχίσεις με αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, τώρα. Δηλαδή πόσα χρόνια ακόμα θα παλεύουμε και θα σωζόμαστε τις τελευταίες αγωνίες. Να σου το πω λίγο άσχημα, αλλά ίσως ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα και ο Νίκος θα μου πει και όλα σε συμφωνεί, όχι. Και οι δύο αυτή τη στιγμή παρασιτούν. Ναι, έτσι είναι. Ναι, αυτό ακριβώς είναι. Και οι αυτό, δύο. Απλά ο κόσμος δεν θέλει να το καταλάβει. Έτσι είναι. Το ξέρει μέσα του, αλλά δεν θέλει να το βγάλει προς τα έξω. Και σου λέω εγώ, να κάτσεις δηλαδή τα επόμενα 10 χρόνια και να είσαι έτσι και τις τελευταίες αγωνιστικές, να έχουμε αυτή την κουβέντα και να λέμε Άρης είσαι, πάω και είσαι, θα τα κερδίσεις αυτά στην έδρα σου και να βλέπεις και τον Προμηθέα να πηγαίνει τελικό. Το βλέπεις, τον Προμηθέα να παίζει στην Ευρώπη. Από την πλευρά του οπαδού, δες το λίγο και από την πλευρά της πιάτσας μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή είσαι ένα μαγαζί το οποίο δεν πληρώνει, έτσι. Ναι. Χρωστάς σε ατζέντιδες, σε παίκτες. Ο ατζέντης που σου φέρει ένα παίκτη ξέρει ότι θα τον φέρει και αν κάνει και λίγο καλό, κάπου καλό, θα τον πάει κάπου αλλού για να πάρει λεφτά. Χρωστάς σε αυτόν. Ναι, δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται, ναι, και πλέον έχει φτάσει στο σημείο που δεν έχει παραπάνω. Δηλαδή, ή θα έρθει κάποιος ο οποίος θα πληρώνει και θα γίνει σε ένα μαγαζί κανονικό, εταιρεία, η οποία θα έχει έσοδα, θα λειτουργεί κανονικά, ή το κλείνεις το μαγαζί πολύ απλά, πας στη Β' Εθνική, παλεύεις μετά κανονικά να ανέβεις κατηγορίες. Ωραία. Αλλά να έχεις μηδενίσει και να πας από την αρχή. Η απόφαση όπως δεύτερη είναι πολύ δύσκολη για να την πάρει κάποιος. Να σε καλά, φίλε μου, γιατί έχουμε άλλους δύο. Να σε καλά. Okay. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Λάος θέλει να μιλήσει μετά από τρεις μέρες. Γεια σας. Γεια σας. Το μπάσκετ πουλάει, φίλε. Πουλάει, όντως. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Καμπάνα. Μ' ακούτε? Νίκο, καταρχήν η αναδιάρθρωση θα γίνει διότι συμπαρασύρει ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Δηλαδή αν δεν κινδύνευε ο ΠΑΟΚ δεν θα γινόταν καμιά αναδιάρθρωση για τον Άρη. Παιδιά, αυτό με την αναδιάρθρωση το οποίο λέτε είναι φήμη καθαρά. Είναι φήμη. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν, έχει δεν γίνει... είναι καθόλου φήμη. Είναι φήμη, δεν έχει ρε, γίνει. Ρε παιδιά, δεν έχει πάρτε γίνει... τον Γαλατσόπουλο και ρωτήστε τον δεν τώρα. Μην τρελαθούμε. Έχει συνεννοηθεί, έχει αποφασιστεί με τον Βασιλακόπουλο αυτή η ιστορία. Δεν έχει γίνει η παραμικρή κίνηση πέρα από κάποιες παρασκηνιακές κουβέντες. Τίποτα άλλο. Το κρατάνε μυστικό. Τίποτα άλλο δεν έχει γίνει. Η συνεννόηση Βασιλακόπουλου Γαλατσόπουλου έχει ήδη γίνει. Εάν και δεν κινδύνευε ο ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι υποτίθεται είχε γίνει η συνεννόηση, τότε με τα Λαύρια και με τις Κίμες, αν θυμάσαι, και τελικά δεν έγινε τίποτα. Ναι. Εντάξει. Φέτος, επειδή είναι και οι δυο στην ίδια θέση, γι' αυτό υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Τώρα, δεύτερο και το πιο σημαντικό. Ναι. Πιστεύετε εσείς, όταν λέτε ότι ο Άρης μπορεί να πάρει τους αγώνες που είναι μέσα στο παλέ και δεν μιλάμε για τον Πανιόνιο που είπε ο άλλος ο φίλος. Πιστεύετε εσείς
ότι το θέμα διαιτησία δεν θα παίξει καθόλου ρόλο. Θα παίξει, απλά το παλέ είναι μια διαφορετική κατάσταση. Η διαιτησία για κάθε αντίπαλο παίζει πάντα ρόλο. Και τι, ρε παιδιά, είδατε τον Αναστόπουλο, είδατε όλους τους, να μην τους χαρακτηρίσω τους διαιτητές, τι σφυρίζουν εδώ μέσα. Τι να, δηλαδή, και να είναι γεμάτο το παλέ, τι θα φοβηθούν. Δηλαδή, μην κατέβει ο κόσμος και τους φάει το ξύλο. Τι γίνεται εσύ αυτό. Εσύ πιστεύεις με 6.000 κόσμο στο παλέ. Θα, θα δώσει τα ίδια σφυρίγματα που θα δώσει ένα παλέ που δεν θα έχει πολιτισμό. Όταν από τη στιγμή που είχαν αποφασίσει Βασιλακόπουλος και εσύ να το ρίξουν τον Άρη, δεν θα κάνουν πίσω μαζί με τους διαιτητές, γιατί η ΟΚ με την ΚΕΒ είναι ένα πράγμα για μένα. Λοιπόν, δεν θα κάνουν πίσω αυτό που έχουν βάλει στο μυαλό τους και δεν θα φοβηθούν. Έτσι, δεν θα φοβηθούν τίποτα. Άρα, όταν φτάσεις να προηγήσεις με αυτές τις ομάδες, είτε είναι ΑΕΚ, είτε είναι τα 3P, τα ξέρετε, έτσι. Όχι. Τα 3P τα οποία στηρίζει η διαιτησία πάρα πολύ στην Ελλάδα. Περιστέρι, Παναθηναϊκό, ναι. Και Προμηθέα. Όχι. Όχι, ποιον. Και ΠΑΟΚ, φίλε. Και ΠΑΟΚ. Ήτανε ΠΑΟΚ, ήτανε ΠΑΟΚ, τώρα τελευταία, ναι, τώρα τελευταία είναι το Περιστέρι λίγο, αν και εντάξει. Προμηθέας όμως δεν είναι. Ήταν ο Προμηθέας, παλιά δεν είναι τώρα ο Προμηθέας. Προμηθέας είναι εκτός. Γι' αυτό και η σφαγή που θεωρεί ο προπονητής, ο γιατράς, που έγινε, Το τελικό του Κυπέλλου, ο Μάικ. Ναι, ο Μάικ γιατράς, βέβαια. Ναι, το τελικό του κυπέλου, ναι, το τελικό του και όχι μόνο, και το πρωτάθλημα είναι μέσα στον Κολοσσό. Όχι, μέσα στον Κολοσσό πρέπει να ήταν. Τον Κολοσσό ήταν, γιατί πρέπει να ήταν μέσα στον Κολοσσό που το σφάξανε. Στον Κολοσσό ήταν 100% γιατί το έβλεπα. Ήταν 200% σφάγι. Μπράβο, ήταν του Κολοσσό και ο γιατράς, τώρα εγώ τα λέμε στον αέρα αυτά, αλλά δεν έτσι δεν τα λέμε. Αυτή η εκπομπή. Ο γιατράς μπορεί να έρθει να δώσει και το... Μπορεί να έρθει να το δώσει τον αγώνα σου με τον Άρη, λέω τώρα εγώ. Τι να σου πω, εγώ πιστεύω ότι γενικότερα... Γενικότερα, αυτά τα παιχνίδια ο Άρης είτε έτσι είτε αλλιώς θα βρει τον τρόπο να τα πάρει. Α, για να το κλείσουμε έτσι. Εντάξει. Όπως μπορούσε να πάρει και άλλα μάτς. Εντάξει, όπως μπορούσε να πάρει και άλλα μάτς. Τώρα βέβαια... έχει μπει το αυγό εκεί που έχει μπει, οπότε τώρα θα έρθει η ώρα για να τα πάρει τα παιχνίδια. Ναι. Καλά, ας μπορέσουν να βρεθούν για έναν καφέ ο Μποχωρίδης με τον Μπράουν. Να πιούνε και ένα τσίπουρο μαζί, μπας και τα βρουν και μετά... Κάτι ξέρεις παραπάνω. Κάτι ξέρεις παραπάνω. Κάτι ξέρω. Κάτι πολλά ξέρω, παραπάνω. Αλλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Και με τον Τραγκίσεβιτς. Τέλος πάντων. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια. Καλώς, διαβασμένος. Μ' αρέσουν αυτοί οι ακροατές που πετάνε σφήνες. Και εύστοχες σφήνες. Τι έχει κόσμο ηρωίνε σήμερα. Πάρε, φίλοι, θέλει να μιλήσει για μπάσκετ. Όχι, και παοξίδε έχουν βγει. Εντάξει, και αργιανέ έχουν βγει. Παοξίδε. Μια κατηγορία δεν του μοιάζει. Μια χαρά. Ακινικά τον ένα και τον άλλο. Το ένα-ένα συγκιάθε απασχολήνικο διακρινό. Υπάρχει μια διάχυτη ένταση. Ναι. Ελπίζω να μην εκφραστεί αύριο. Εν μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά έχει πάει ο Ολυμπιακό αύριο και δεν ασχολείται. Καλά. Διάβαζα και πρέπει να το αναφέρουμε. Ότι στο 10 βέβαια, αλλά εντάξει, που πολύ ok το ερωνεύω το 10, αλλά είναι ρεπορτάζ και αναφέρει ότι είναι πιθανό να πάμε σε αναβολή τη έδρα στον playoff. Το πήρε και εμένα το μάτι μου αυτό. Διότι την Πέμπτη να γίνει η κλήρωση, πού θα προλάβουν οι ομάδες να κλείσουν εισιτήρια για να ταξιδέψουν, πότε θα προλάβουν να έρθουν οι ξένοι διαιτητές, έχουν βάσει αυτά όντως. Είναι ένα ζήτημα το συγκεκριμένο. Θα δούμε, δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα έχουμε σέντρα στα play-off του ερχόμενου σουκού. Θα το δούμε. Πήγε πίσω είναι αλήθεια πάντως πάρα πολύ και υπάρχουν και υποθέσεις πάω και εξάνεση που εκκρεμούν και επηρεάζουν δικασία για την επικύρωση της βαθμολογίας. Τώρα να σου πω κάτι πάντως. Δηλαδή, θα επικυρωθεί η βαθμολογία. Τι ντροπή, δηλαδή. Η παντελή έλλειψη οργάνωσης. Τώρα θα μου πεις είναι και αυτές οι αποφάσεις που εκκρεμούν να ξεκινούν ποτέ στα play-off την Κυριακή και να μην έχουμε ακόμα κλήρωση. Τι να πει. Πάντως 9 η ώρα στο ΣΕΦ έχει πάει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. DPG. Φυσικά με την αποστολή στο πούλμαν είναι και ο DPG. Φέρ, και εμείς κόβουμε κλικάρι, δεν χάνεται. Ο Ολυμπιακός ζήτησε ξανά με ένα έγγραφο στην αστυνομία να μην το επιτραπεί είσοδος. Ναι. Νομίζω ότι μπορούν να πάνε τα όργανα της τάξης την ώρα που θα, θα κατέβει η αποστολή, και να του πούνε κύριε Γιανακόπουλε, απαγορεύεται η είσοδος. Δύσκολα. Σε μένα, ρε. Σε μένα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Επίσης, πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι θα σου ζήσει ο Ολυμπιακός και τι να λέει. Και αυτό παίζει, τι είναι Νίκο, φοράνε κίνηκε live. Τρίτη. Τσουλού. Τι τσουλού. Όχι, τι είναι. Κοπαθή κύπελο. Κοπαθή. Τουρκικό κύπελο live. Τουρκικό κύπελο live, φίλε. Λέρε, φίλε. Νόβα 4. Και το κύπελο δεν σε πω. Λαός. Μπουρσασπορ. Κοπαθή. Τι λέει, ρε φίλε. Τι λέει, όντως, δεν σε δω. Η πεθάρα. Ωραίο. Λαός.
Με Φενέρ. Θα πάρουμε πίσω τώρα. Τραμπζοσπορ Φενέρ. Τραμπζοσπορ Φενέρ. Λοιπόν, κλείνουμε και το έχουμε βάλει. Νικό, τι λοιπόν. Έχουμε δύο break να βάλουμε. Τώρα μιλάω σωστά. Σ' αρέσει Νικό τώρα, ε. Τώρα μιλάω σωστά. Κουστάρι, φιλαράκι μου. Λοιπόν. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24. Το μνημόσυνο. Το μνημόσυνο. Μόνοι μας τελευταία. Την επόμενη 1,5 ώρα θα κλάψουμε τον πεθαμένο, θα φάμε κόλυβα. Έτσι. Ωραία, όλο το τελευταίο ρεπορτάζ. Όλα θα τα έχουμε. Όλο το τελευταίο ρεπορτάζ πριν το ντέρμπι κυπέλου ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όλα. Εντάξει. Αύριο στην Τούμπα 9,5 ώρα. Και σχόλιο φυσικά και όλο το ρεπορτάζ. Όλο το ρεπορτάζ για τον μπάσκετ και την επόμενη μέρα και το κρίσιμο παιχνίδι που έρχεται για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Έτσι θα τα ακούσετε όλα αυτά εδώ πέρα μέχρι και τις 9. Εμείς δεν θα τα πούμε αύριο, διότι αύριο 6,5 ώρα έχουμε το ΑΕΚ Άρης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη. Με λίγο μετά τις 6,5. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.